και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά. I'm coming home to you. I'm coming home. I'm coming home. Κύριο, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. 33 ολόκληρα χρόνια είναι ταγμένος στη δημοσιογραφία. Πέρασε από την ενημέρωση, στη ψυχαγωγία, ασχολήθηκε με το talk show και εννοείται το ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να βάλει μια τελεία σε όλο αυτό τον κύκλο και να ξεκινήσει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή του. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω σήμερα απέναντί μου τον Ανδρέα Γιώρτσιο. Ανδρέα μου, καλώς όρισες. Τάσο, καλώς σας βρήκα και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Και άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Λοιπόν, το 33 είναι μαζί με τα ερασιτεχνικά χρόνια. Επαγγελματικά είμαι 27 χρόνια στο χώρο. Ξεκίνησα όμως 6 χρόνια νωρίτερα ερασιτεχνικά από το 1989 στο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πεις πώς παίρνεις την απόφαση να βάλεις αυτή την τελεία. Ήταν εύκολη υπόθεση για σένα? Κοίταξε να δεις, όλες μου οι αποφάσεις πάντα δεν τις στηρίζω πάρα πολύ. Οπότε με αυτή τη λογική λέω ότι οι αποφάσεις, ναι, λαμβάνω υπόψη κάποια δεδομένα, τα ζυγίζω τα πράγματα και μόλις αποφασίσω αυτό που θα μου πει αυτό μέσα μου. Καρδιά σου. Δεν ξέρω αν η καρδιά μου οτιδήποτε, η εσωτερική φωνή, ό,τι και αν είναι αυτό μέσα, συνήθως αυτό ακολουθώ. Μπορεί να είναι και ένστικτο. Ωραία. Μιλάμε για 33 χρόνια και αποφασίζεις να κλείσεις αυτό το κεφάλαιο και να ανοίξεις ένα καινούριο στη δική σου προσωπική αλλά και επαγγελματική ζωή. Μου λες ότι, okay, το σκέφτηκες, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Παρ' όλα αυτά είπες, ναι, φτάνει πια, κουράστηκα. Όχι, δεν κουράστηκα. Δεν κουράστηκα. Λοιπόν, δεν είναι ο λόγος που σταμάτησε επειδή κουράστηκα. Μετά τον τερματισμό, να το πω έτσι ευγενικά, του OMG Show στο Omega από τον περασμένο Φεβρουάριο, η μόνη μου επαγγελματική ενασχόληση ήταν το ραδιόφωνο στο Σούπερ. Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη να βρεθούμε, να πιούμε έναν καφέ και να τα πούμε. Και σε εκείνη τη συνάντηση μου έγινε μια πρόταση συνεργασίας. Ακολούθησε μια δεύτερη συνάντηση και καταλήξαμε στην τρίτη να συμφωνήσουμε. Οπότε ένας λόγος που αποφάσισα να εγκαταλείψω ή να βάλω μια τελεία σε αυτή την καριέρα ήταν αυτός. Σου λυπεί? Είναι πολύ μικρό βέβαια το χρονικό διάστημα. Πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να πω μου λείπει, αλλά επειδή έχει τόσο αδρεναλίνη το να είσαι σε ένα εκλογικό επιτελείο, δεν μου λείπει. Ωραία. Θες να μου πεις λίγο για το ρόλο σου, τον καινούριο σου ρόλο. Τον καινούριο μου ρόλο. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι είμαι στην ομάδα παρουσίασης των προγραμματικών θέσεων του υποψηφίου πρόεδρου του Νίκου Χριστοδουλίδη, σε ό,τι έχει να κάνει και με την οργάνωση των θεματικών και ό,τι έχει να κάνει με το γενικό οργανωτικό θέμα των εκδηλώσεων. Και βεβαίως με αυτό καθ' αυτό το πώς παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Έχεις σκεφτεί το μέλλον σου μετά τις προεδρικές εκλογές? Βεβαίως το έχω σκεφτεί. Το πού θα είναι, το πού θα είσαι? Το πού θα είμαι δεν ξέρω πού θα είμαι. Αλλά αν κάτι με χαρακτηρίζει από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Κύπρο, είναι ότι πάντα φρόντιζα να έχω εναλλακτικές. Γι' αυτό και δεν δημιούργησα υποχρεώσεις, δεν έχω δεσμεύσεις, δεν έχω υποχρεώσεις οικονομικές. Αυτό μου επέτρεψε πολλές φορές, όπως πολύ καλά ξέρεις, στην πορεία μου, να παραιτηθώ και να φύγω. Χωρίς να έχω κάτι σίγουρο μετά. Πολλές φορές έφυγα από δουλειές, χωρίς να έχω συμφωνήσει την επόμενη δουλειά. Αλλά πάντα είχα δουλειά. Έτσι. Σε περίπτωση εκλογής του κύριου Χριστοδουλίδη, βγει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεχίζεις? Δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση απολύτως με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Η αποχώρησή σου από το ΡΙΚ, από μια πετυχημένη εκπομπή, στο να βρεθείς και να υλοποιήσεις επιτέλους ένα τρελό σου όνειρο, που το ήθελες 10 χρόνια. 10 χρόνια να κάνεις το δικό σου talk show. Όταν λέμε όνειρο, δεν ήταν ότι ήταν ένα όνειρο 10 χρόνων. Ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, πριν την υλοποίηση, μια πρόταση για να υλοποιηθεί και έκτοτε κάπως πήγαινε ερχόταν. Δεν ήταν ότι απλά μια ωραία πρωί ξύπνησα και είπα «Α, θέλω να κάνω αυτό» και για 10 χρόνια το ονειρευόμουν. Κάποια στιγμή έγινε μια πρόταση συνεργασίας για ένα νυχτερινό talk show, πριν υπάρξουν αυτά τα talk show στην Κύπρο.
Και έκτοτε αυτό το πράγμα υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, πήγαινε και ερχόταν χωρίς να υλοποιηθεί ποτέ. Mm-hmm. Μπαίνει λοιπόν η υπογραφή του, ναι, και ξεκινάει. Mm-hmm. Και ξαφνικά τερματίζεται. Ναι. Πώς το διαχειρίζεσαι? Πώς το διαχειρίζεσαι? Επαγγελματικά, καταρχάς. Ξέρεις ότι μέσα στο παιχνίδι αυτό όλα είναι πιθανά. Όταν ξεκίνησα όλο αυτό το πράγμα, Τάσο, δηλαδή και το happy hour να ξεκίνησα με τους μονολόγους, ήξερα ποια είναι τα ρίσκα που παίρνω. Mm-hmm. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, ξέρουμε τι συμβαίνει και τι λειτουργεί. Λοιπόν, εν γνώση λοιπόν των συνεπειών ενδεχομένως που μπορεί να υπήρχαν, έκανα αυτό που έκανα συνειδητά. Mm-hmm. Και το happy hour 3 χρόνια και στην πορεία μετά, όταν έγινε η πρόταση για να κάνω το OMG το νυχτερινό, ήταν συγκεκριμένο format. Ήξεραν τι παίρνανε. Mm-hmm. Δεν πούλησα κάτι διαφορετικό και τους έδειξα κάτι διαφορετικό. Ήξεραν τι παίρνανε. Λοιπόν, αυτά που ήθελα να πω θα τα έλεγα. Βρέξει χιονίσει. Τελείωσε. Okay. Οπότε και ήταν εκεί okay ακόμα... με αυτό. Ναι? Ήταν ok με αυτό, ναι, βέβαια, η διαθήση. Okay. Λοιπόν, ξεκινάς μια εκπομπή η οποία είναι prime time, στη νυχτερινή ζώνη, prime time, απέναντι από ένα σασμό, απέναντι από μυθοπλασία, που πέρσι ειδικά ήταν η χρονιά και του σασμού και της μυθοπλασίας. Δεν θεωρώ ότι τα νούμερα του OMG Show ήταν τόσο χάλια. Άλλωστε, άμα ήταν χάλια και άμα ήταν τόσο χαμηλά, ο τερματισμός θα γινόταν με ενεργοποίηση ρήτρας που προνοούσε για χαμηλή τηλεθέαση. Αυτό όμως δεν σου είπαν όταν Όχι, σε φώναξα. Είπανε ότι τα νούμερα δεν ήταν τα προσδοκόμενα. Mm-hmm. Και θεωρώ, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι άλλη χρονιά, να κόπηκε εκπομπή. Και συγγνώμη που λέω το κόπηκε, αλλά γιατί. Άτε, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, δεν θεωρώ λοιπόν ότι άκουσα ποτέ ότι μια εκπομπή τερματίζεται γιατί τα νούμερα δεν είναι τα προσδοκόμενα. Πώς προσδιορίζεις το προσδοκόμενο? Συζήτησες μαζί τους, υπήρξε συζήτηση ή απλά. Όχι, ανακοινώθηκε η απόφαση. Αυτό ήταν. Το οποίο δεν φοβήθηκε ποτέ, είτε μέσα από τις εκπομπές του, να εκφράσει δημόσια τα πιστεύω του, να σχολιάσει, να καυστηριάσει, αν θέλεις, τα κακώς κείμενα μιας κοινωνίας. Αυτό σου στήχησε? Δέχτηκες δηλαδή αυτό που λέμε το bullying μέσα από τα social media? Λοιπόν, σαφώς θεωρώ ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα κινούνται εκτός κάποιων ορίων. Ξέρω ότι η απόφασή μου αυτή, δηλαδή ήξερα μάλλον από την πρώτη στιγμή ότι η απόφασή μου αυτή και με το που θα την δημοσιοποιούσα σε κάποιους δεν θα άρεσε. Είναι ένα αυτό, το να μην αρέσει στον Τάσο η απόφασή μου, mm-hmm, είτε γιατί στηρίζει κάποιον άλλον υποψήφιο, είτε γιατί είχε κάποια άλλη, αλλά στο τέλος της ημέρας ποτέ δεν ρώτησα τον Τάσο τι θα κάνω. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, και μπορεί να διαφωνούμε και πολιτικά και γηπεδικά και οπαδικά και σε άλλα πράγματα, αλλά σέβομαι την άποψή σου, σέβομαι την επιλογή σου, όπως θεωρώ ότι και εσύ σέβεσαι τη δική μου. Ακριβώς. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε. Πέρασε και δεν ακούμπησε με την έννοια ότι αυτό το διαδικτυακό... Cyberbullying. Cyberbullying, τέλος πάντων κανιβαλισμός και η ανθρωποφαγία, την έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά κάποιος βρίσκεται και είναι βορρά αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο, κάθονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Το έχω καυτηριάσει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μου. Κάποια στιγμή, εντάξει, το υπέστη και εγώ. Το χειρότερο που σου έχουν γράψει? Δεν λέγεται στην τηλεόραση. Τόσο. Και με έχουν γράψει πάρα πολλά και είναι εκεί. Είναι ακόμα δημοσιευμένα. Άμα αρχίζω να σου λέω το άντε, ξανά. Γίνα πίσω στην χώρα σου, μπιπ, μέχρι και τέτοια σημεία. Τέτοια. Αυτά δεν είναι κριτική, ούτε σχόλια. Αυτό είναι λιντσάρισμα. Βλέποντας τα πράγματα προς τα έξω, πριν την εμπλοκή σου, mm-hmm, γενικά με την πολιτική, είχες σχηματίσει μια γνώμη, μια άποψη. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, απέχει πολύ? Είναι άλλη εικόνα. Έχω ακούσει ότι είναι... δύσκολο παιχνίδι. Είναι.
δεν φανταζόμουν όταν ήμουν από την απέναντι πλευρά όλα αυτά που άκουγα ότι θα ήταν αλήθεια. Ότι θα ήταν αλήθεια. Είναι. Λοιπόν, ναι. Είναι αλήθεια. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Να το κλείσουμε αυτό το, ναι. Αυτό το κεφάλαιο. Όταν αποκτάς όλη αυτή τη δημοσιότητα. Ήταν διαχειρίσιμο, έπιασε τον εαυτό σου. Όχι, δεν ήταν διαχειρίσιμο. Να καβαλάει το καλάμι. Όχι, το καλάμι δεν το καβάλισα ποτέ. Δεν την είδες ποτέ κάπως διαφορετικά. Νομίζω αυτό μπορούν να το διαβεβαιώσουν όλοι όσοι με ξέρουν, είτε καλά, είτε άσχημα, είτε λίγο, είτε πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν το έκανα ποτέ. Ούτε στη δουλειά, ούτε εκτός δουλειάς. Ήμουν ένα παιδί 27 χρονών που ήρθα από την Ελλάδα. Που ήθελα να βγω, που ήθελα να διασκεδάσω, που έβγαινα, που διασκέδαζα. Σε θυμάμαι. Λοιπόν, για μένα ήταν πρωτόγνωρο, αν θέλεις, εκείνη την εποχή ένας παρουσιαστής ειδήσεων να βγαίνει να διασκεδάζει και να ανεβαίνει και στα μπαρ ενίοτε. Είναι άλλο πράγμα η σοβαροφάνεια ναι. Και άλλο η σοβαρότητα. Mm-hmm. Εντάξει, λοιπόν. Οπότε κάποια στιγμή όταν άρχισα να διαπιστώνω αυτό το πράγμα, το κούντιμα του ώμου, το δες, το... Σε φωτογραφία, ναι. Να ξέρεις, δηλαδή, δες αυτό το πράγμα. Εκεί ένιωσα κάποια στιγμή ότι... Οκ, τι γίνεται τώρα. Παρόλο που δέχτηκα μηνύματα ότι δεν συνάδει με την εικόνα σου προς τα εκεί κλπ. Αυτό θα σου έλεγα, αν σε πήραν τηλέφωνο ή αν σε κάλεσαν σε γραφείο... Όχι, δεν με κάλεσαν. Και να σου αλλά είπαν θέλα, ότι ναι. Πρόσεξε αλλά κάποιοι λίγο... μου λέγανε, ας πούμε, κάποιοι μου λέγανε. Ναι. Δεν τα έλαβα υπόψη μου, διότι εγώ αυτό είμαι. Ναι. Τέλος. Mm-hmm. Στη δουλειά μου είμαι αυτό που πρέπει να είμαι. Είμαι όσο καλός πιστεύω ότι είμαι ή προσπαθώ να είμαι καλύτερος κάθε φορά. Αυτό έχει σημασία. Οι πιο δύσκολες σου στιγμές ποιες υπήρξαν στη ζωή σου. Σίγουρα, εντάξει, η πιο δύσκολη στιγμή ήταν ο θάνατος του πατέρα μου. Mm-hmm. Έτσι, που δεν μπορούσα να το διαχειριστώ με την έννοια ότι έπρεπε να είμαι εδώ. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν στην εντατική για πάρα πολλές μέρες. Εγώ ερχόμουν, έλεγα το δελτίο στον Αντένα, πήγαινα πάλι στην Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες, ξαναπιαστρέφα πίσω, ξανά έλεγα τη δουλειά. Αυτό το πράγμα σαφώς ήταν δύσκολο. Σε ποια πράγματα βάζεις stop στη ζωή σου, για πες. Στον αρνητισμό, στην τοξικότητα. Δεν μπορώ να έχω στη ζωή μου άτομα τα οποία δεν χαμογελάνε, δεν μπορώ να έχω άτομα μίζερα, δεν μπορώ να έχω άτομα που γνωρίζουν.